Την εφαρμογή του θεσμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πρόκειται να καθιερώσει το Υπουργείο Εργασίας. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου, από το Σεπτέμβριο αναμένεται να δημιουργηθεί ο μηχανισμός για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη διασφάλιση ενός εγγυημένου επίπεδου διαβίωσης. Μερικές από τις παροχές θα είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα των 400 ευρώ, ένταξη συνεργασία, κοινωνικό τιμολόγιο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κοινωνική επιταγή με την οποία θα μπορεί ο δικαιούχος να αγοράσει υπηρεσίες ή αγαθά. Επίσης, οι δικαιούχοι θα μπορούν να φιλοξενηθούν σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Σύμφωνα πάντα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα δικαιούνται οι άνεργοι χωρίς άλλη πηγή εισοδήματος και ιδιόκτητη κατοικία, οι έγκαμοι συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα έως 4.800 ευρώ και ιδιόκτητη κατοικία. Αυτοί θα δικαιούνται 300 ευρώ το μήνα αλλά και επίδομα θέρμανσης. Παράλληλα, όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο, χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, συμμετοχή σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και για σύντηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα των νέων, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 2 δήμους και θα απευθύνεται σε άτομα που ζουν σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας. Στόχος είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί το 2015 από δημοτικό σε εθνικό επίπεδο.